Προχωράμε λοιπόν παρακάτω. Μέχρι να έρθει ο επόμενος πρόεδρος, θα τον καταστήσω εγώ. Επαξίως. Το επόμενο λοιπόν θέμα είναι δορυφορική διάλεξη. Είναι η δορυφορική διάλεξη της εταιρείας. Είναι η δορυφορική διάλεξη της εταιρείας AstraZeneca. Ήρθε ο επόμενος πρόεδρος, επομένως εγώ αποχωρώ. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και την Οργανωτική Επιτροπή για την πρόσκληση, αλλά και εσάς που είστε εδώ πέρα για να ακούσετε την δορυφορική διάλεξη. Και φυσικά πρέπει να ευχαριστήσουμε και την εταιρεία AstraZeneca που μας δίνει την ευκαιρία να μιλήσουμε έτσι λίγο πιο οικία για ένα φάρμακο, το οποίο είναι μπήκε πια στην καθημερινή μας ζωή. Αυτό θα μας το αναπτύξει ο κύριος Ψάλλας, το ξέρετε περισσότερο. Ο Μιχάλης ήταν, είχα τη χαρά να τον έχω εκπαιδευόμενο στο διαβήτη και εξακολουθεί αυτή η χαρά να υπάρχει όταν το βλέπω και συνεργαζόμαστε μαζί. Αυτό που δεν είχαμε και έχουμε τώρα και αυτά θα συζητήσουμε είναι ότι παλαιότερα θυμάστε όταν λέγαμε για το διαβήτη, ξέρω εγώ, άντε ρύθμισε το ζάχαρο, λέγαμε και θα πάνε όλα καλά. Και οι χοληστερίνες και οι θάνατοι. Τίποτα δεν πήγαινε καλά. Μόνο το ζάχαρο. Φτάσαμε λοιπόν μετά να έχουμε ουδέτερες επιδράσεις σε αυτά με τους DPP-4, τους αναστολείς. Και τώρα έχουμε μία άλλη τάξη, έχει αλλάξει το σχετικό μας. Και εκεί που δεν τολμούσαμε καν να μιλήσουμε ότι δίνουμε στους διαβητικούς παραπάνω χρόνια ζωής, τώρα αρχίζουμε και το τολμάμε. Να δούμε λοιπόν αν αυτό ισχύει και γι' αυτό θα παρακαλέσω τον Μιχάλη να αρχίσει την ομιλία του. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και διευθυντά μας. Πρόκειται λοιπόν να αναπτύξω στην επόμενη περίπου μισή ώρα ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, που όπως φαίνεται εδώ από την κεφαλίδα, άπτεται ενός πολύ σημαντικού πια θέματος της καθημέρα πρακτικής στο ζαχαρό διαβήτη, που είναι πέρα από την γλυκαιμική ρύθμιση και περιλαμβάνει τις πιθανές ευεργετικές επιδράσεις όλων των καταρχάς των φαρμάκων που μετά το 2008 βγαίνουν στην αγορά και στοχεύουν στην προστασία και άλλων οργάνων και άλλων συστημάτων πέρα από το ζάχαρο, όπως είναι η καρδιά και ο νεφρός. Μην ξεχνάμε βέβαια ότι αρχικός στόχος είναι η βελτίωση της γλυκαιμικής ρύθμισης με όλες αυτές τις ευεργετικές συνέπειες που μπορεί να έχει τόσο στην ολική θνητότητα αλλά και στις μικρο- και μακροαγκιακές επιπλοκές του ζαχαρώδη διαβήτη. Πέρα όμως από αυτή την αγία από τη φυσιολογική τριάδα που ξέραμε στα φοιτητικά μας και στα χρόνια της ειδικότητας της λειτουργίας του β' κυτάρου, της αντίστασης στην ισουλίνη και στην ενεμένωση υπεργλυκαιμία, εμφανίστηκε μια πιο αγία οκτάδα πια, όπως πολύ έτσι γλαφυρά την εμφάνιση στον νεφρόνζο το 2015, όπου κάπου εκεί εμφανίζεται και ο νεφρός με την επαναρρόφηση γλυκόζης. Εδώ είναι από τις πιο απλές έτσι διαφάνειες που περιγράφουν αυτούς τους συμμεταφορείς νατρίου γλυκόζης. Μπαίνει το νάτριο μέσα, εδώ είναι του αποσπειραμένου σωληναρίου, εκεί είναι το αίμα, υπάρχει ο συμμεταφορέας, μπαίνει το νάτριο μέσα στο κύτταρο, παρασύρει μαζί του τη γλυκόζη παρέα, γίνεται ένα ενεργειακό κενό, μια ενεργειακή αντίδραση, ξαναβγαίνει το νάτριο μέσα από τη γνωστή μας νάτριο κάλιο ατεπέαση και μαζί παρασύρει τη γλυκόζη μέσα από τους υποδοχής γλουτίδιο για να συνεχίσει την κακή της δράση στα αγγεία με το οξυδωτικό στρες, τις βλαβερές επιδράσεις, τις αγγειακές επιπλοκές κτλ. Έτσι λοιπόν η λογική ήταν απλή σχετικά ότι αν αποκλείσουμε αυτούς τους σηματοφορείς τότε η γλυκόζη θα φύγει μέσα από το νεφρό και δεν θα βγει στο αίμα. Αυτό ήταν λοιπόν μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Και η καθημερινότητα πια με τους δύο αναστολείς εδώ και αρκετά χρόνια, σχετικά αρκετά χρόνια, είναι πραγματικότητα που μας βοηθάνε στην καθημερινή πράξη. Μπήκανε λοιπόν σε όλη την έκφαση των κατευθυντήρων οδηγιών ADA-ESD. Έχουν, δεν έχουν πρόβλημα καρδιαγγειακό, χρόνια νευρική νόσο κτλ. Βλέπουμε εδώ από τις κατευθύντηρες οδηγίες. Και εδώ πρόκειται λοιπόν τελικά μετά από όλα αυτά, με ένα πολύ ενδιαφέρον review που βγήκε πριν κανένα μήνα περίπου του κύριου Μπράουνγκολτ, καρδιολόγου, και αυτό λέει πολλά πράγματα, πολύ γνωστού, όπου εμφανίζονται οι ευεργετικές δράσεις πέρα από την γλυκαιμική ρύθμιση και άλλες πλειοτροπικές δράσεις που μας βοηθάνε να καταλάβουμε το πώς προστατεύει την καρδιά και τον νεφρό μέσω πολλαπλών παθοφυσιολογικών διαδικασιών, νατριούρηση, διούρηση, μείωση της αντίστασης στην ισουλίνη και ούτω καθεξής.
Έτσι λοιπόν πρόκειται για ένα καινούριο πλανητικό σύμπαν στο οποίο αναφερόμαστε και ένα καινούριο φάσμα, το καρδιο-νεφρο-μεταβολικό φάσμα, που τίνουμε να γίνουμε περισσότερο μεταβολιστές παρά παθολόγοι στο τέλος, αν και δεν είναι και πολύ σωστό αυτό. Έτσι λοιπόν περπατάνε παράλληλα, που λέει και το λαϊκό άσμα, η καρδιά και ο νεφρός, αλλά το τελικό αποτέλεσμα, αν τα αφήσουμε ανεξέλεγκτα τα πράγματα, είναι ο θάνατος και οι επιπλοκές. Προφανώς και είναι αναγκαία η διάγνωση της καρδιακής ανεπάρκειας και της κόρεας νεφρικής νόσου ως σαχαρώδη διαβήτη. Γιατί προσέξτε εδώ, οι ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο έχουν 6 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να πεθάνουν από καρδιακή νόσο και όχι από την ίδια την νεφρική νόσο που μπορεί να αναπτύξουν. Έτσι λοιπόν, οι πλήστες όσες μελέτες εδώ πέρα, οι περισσότερες από μια τελευταία ανασκόπηση, αναφέρονται στα ευεργετικά αποτελέσματα των SGLT2 αναστολέων, όχι τόσο στη γλυκαιμική ρύθμιση. Εντάξει, έχουν καλή γλυκαιμική ρύθμιση, μισό με 1,1-1,2 μείωση τη γλυκοζηλιωμένη αιμοσφαίρινη, αλλά όλα τα συνδυαστικά καταληκτικά σημεία αναφέρονται σε άλλους τομείς. Κάπου εδώ έρχεται και η θέση της δάπαγλυφλοζίνης να πει ορισμένα σημαντικά πράγματα, με 3 πολύ ενδιαφέρουσες μελέτες που θα δούμε στη συνέχεια. Να, η δάπαγλυφλοζίνη λειτουργεί με τον γνωστό τρόπο των άλλων αναστολέων, μπλοκάρει το σηματοφορέα, βγάζει τη γλυκόζη μέσα από τα ούρα, δεν την αφήνει να κυκλοφορήσει στο αίμα και να συνεχίσει τον κακό της ρόλο. Και αφού πέρασε τις πρώτες εξετάσεις με την γλυκοζηλωμένη σωματικό βάρος, πάμε να δούμε σε πιο ανεβασμένο επίπεδο το τι έχεις να μας πει όσον αφορά τα υπόλοιπα θέματα που θα συζητήσουμε. Και αν με ρωτούσατε τι χαρακτηριστικά θα ήθελα να έχει ένα φάρμακο γενικά ή ένα διαβητικό φάρμακο, ο Σπρίντερ είναι πολύ δελεαστικός, πολύ άμεση, γρήγορη, αλλά πεπερασμένη όμως αποτελεσματικότητα. Εγώ θα προτιμούσα ίσως να είναι μαραθωνδρόμος, περισσότερος κόσμος, μεγαλύτερος συνεχής ρυθμός και μεγαλύτερη αξιοπιστία κατά τη γνώμη μου. Το τι αθλητής θα είναι στο τέλος θα το εξετάσουμε. Ξεκινάμε λοιπόν από την Declare Timi, η οποία είναι η πρώτη μελέτη της δάπαγλυφλοζίνης, η οποία ήθελε να εξετάσει το πόσο μπορεί να βοηθήσει το καρδιαγκιακό φάσμα σε αυτό το καρδιομεταβολονεφρικό σύνδρομο και ίσως και από την πρώτη φορά, εκτός από το καθαρά καρδιαγκιακό σκέλος, να έχουμε και ένα δευτερεύον καταληκτό σημείο μελέτης αμυγός νεφρολογικό. 17.000 ασθενείς. Το ενδιαφέρον δεν είναι ότι είχε ασθενείς με διαβήτη, αλλά είχε και όχι μόνο με εγκατεστημένη αθεροσκληρωτική καρδιακή νόσο, αλλά με πολλαπλούς παράγοντες κινδύνου, που δεν είχαν πάθει ακόμα κάποιο καρδιακιακό σύμβαμα και μάλιστα αυτοί που είχαν πολλαπλούς παράγοντες κινδύνου, που δεν είχαν δηλαδή πάθει κάτι, ήταν περισσότεροι από τους άλλους. Αυτό έχει σημασία για τη συνέχεια, θα το τονίσουμε. Και μάλιστα ασθενείς της καθημερινότητας, δηλαδή που ξεκινούσαν από πολύ καλή νεφρική λειτουργία, όχι ιδιαίτερα διαταραγμένη. Βλέπετε εδώ οι περισσότεροι πάνω από 60 ml ανά λεπτό, ανά 1,73 τετραγωνικό μέτρο σώματος και από καλό επίπεδο αλβουμίνης στα ούρα, οι περισσότεροι νόρμο αλβουμινική, άντε βαριά μικροαλβουμινική. Τα αποτελέσματα στο πρωτεύον καταληκτικό σημείο, το καρδιαγκιακό, ίσως δεν υπήρχε στατιστική σημαντικότητα. Θα εξηγήσουμε το πιθανώς γιατί πιο μετά. Υπήρχε όμως σίγουρα ευεργετικό αποτέλεσμα όσον αφορά τη μη κατωτερότητα με τη χορήγηση πλασέμπο φαρμάκου. Στο κύριο τελικό σημείο, που ήταν το σύνθετο νοσηλείας για καρδιακή ανεπάρκεια ή καρδιαγκιακό θάνατο, βελτίωσε 17%. Η συνοσηλεία για καρδιακή ανεπάρκεια 27% υπερτίζεται από αχλυφλοζίνη έναντι της πλασέμπο αγωγής. Στο νεφρικό τελικό σημείο, πολύ ενδιαφέρον, 24%. Κάτι αρχίζει και φαίνεται. Και μάλιστα, αν απομονώναμε μόνο τα νεφρικά αίτια, 47% βελτίωση. Αρχίζει και γίνεται ενδιαφέρον το πράγμα. Και μάλιστα όλα αυτά τα αποτελέσματα όσον αφορά το νεφρικό καταληκτικό σημείο υπήρχαν από κάθε επίπεδο εκκίνησης της αλβουμίνης και στη συνέχεια, στην εξελικτική συνέχεια της χρόνια νεφρική νόσου, είτε από νόρμο σε μίκρο, είτε από μίκρο σε μάκρο κτλ. Η Declare έχει το μεγαλύτερο ποσοστό ένταξη ασθενών χωρίς εγκατεστημένη καρδιακή νόσο. Βλέπετε εδώ σε σχέση ιδιαίτερα με την Canvas. Και όπως λέει και ο κύριος Μπράνγκουλ, το τονίζει αυτό το tip για τη μελέτη. Και μάλιστα ίσως είναι το πιο ενδιαφέρον σημείο και γιατί δεν βγήκε το πρωτεύον συνδυαστικό καρδιαγκιακό καταληκτικό σημείο θετικό, γιατί οι ασθενείς δεν ήταν τόσο βεβαρημένοι μεταβολικά. Εάν ήταν πιο βεβαρημένοι, πιθανώς να είχαμε και εκεί το αποτέλεσμα. Αλλά όπως λέει και ο ίδιος στην ανασκόπηση αυτή, ίσως και αυτό είναι το πλεονέκτημά της, ότι εξετάζει πιο καθημερινούς ανθρώπους στα πλαίσια πια της πρόληψης του καρδιαγκιακού κινδύνου. Συνεχίζουμε, εντάξει, η καρδιακή ανεπάρκεια, σημαντική και η χρόνια νεφρική νόσος και πολλές φορές εκτιμάται η καρδιακή ανεπάρκεια στους διαβητικούς ασθενείς. Κακώς, γιατί η θνητότητα είναι πολύ μεγαλύτερη. Βλέπετε τη διαφορά ατόμων που είχαν και δεν είχαν καρδιακή ανεπάρκεια, ατόμων διαβήτη.
Και μάλιστα αυτή η επιπλοκή της καρδιακής ανεπάρκειας υπάρχει όταν είναι ρυθμισμένοι οι λοιποί παράγοντες καρδιακιακού κινδύνου. Έρχεται λοιπόν για την καρδιακή ανεπάρκεια συνεχίζοντας τη σκυταλοδρομία από την DAPA, από την Declare, η DAPA HF, όπου μελετάει ανθρώπους με μειωμένο κλάσμα εξώθησης. Και κυρίως ανθρώπους που για πρώτη φορά δεν είχαν μόνο ζαχαροδιαβήτη, χωρίς ζαχαροδιαβήτη. Οι περισσότεροι είχαν καρδιακή ανεπάρκεια στα 2, 2 και 3, κατά New Heart Association. Να μην ξεχνόμαστε, είμαστε και κλινικοί γιατροί, το τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει επηρεασμένοι, ασθενείς καρδιακά, αλλά λειτουργικοί, που μπορούμε να βλέπουμε στο ιατρείο, δηλαδή για τη ρύθμισή τους. Παίρναν όλη τη φαρέτρα της προσέγγισης της αγωγής για την καρδιακή ανεπάρκεια, παίρνανε όλα τα αντιδιαβητικά υπολικεμικά της ΚΙΑ κατηγορίας που ξέρουμε και πάμε στα αποτελέσματα. Εντυπωσιακά, 26% μείωση στο κύριο τελικό σημείο, 18% μείωση στον καρδιακιακό θάνατο, 17% μείωση στο θάνατο από οποιαδήποτε αιτία. Και αν τα στατιστικά πολλές φορές είναι κουραστικά, λένε ή δεν λένε την αλήθεια, λόγος που το βλέπει κανείς, αν πάμε στο γνωστό ερωτηματολόγιο του Κάνσας, όπου οι ίδιοι ασθενείς λένε πώς βίωσαν την βελτίωση ή την επιδείνωσή τους σε σχέση με τη χορήγηση δαπακλειφλοζίνης πλασέμπα αγωγής. Έχει πολύ καθημερινές ερωτήσεις. Εμένα μου αρέσει αυτή εδώ η τελευταία που έχω βάλει με τα χόμπι, τις δραστηριότητες, τις δουλειές και το νοικοκυριό. Δηλαδή, που μπορεί ο κάθε ασθενής, ανεξάρτητα του κοινωνικού, οικονομικού, του πνευματικού επίπεδου, να απαντήσει έτσι ώστε να γίνει ένα συμπέρασμα αν τα πράγματα πήγανε καλά. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό ερωτηματολόγιο. Βαθμολογείται, βαθμονομείται σε διάφορες σκάλες, επιμέρους δηλαδή μελέτες του συνολικού ερωτηματολογίου, και βλέπουμε πώς συνδέεται με τη φυσική πορεία του νόσου και η εξέλιξη του ερωτηματολογίου. Για να μην το απολογώ, οι ασθενείς που εμφάνισαν πάνω από 5 πόντους βελτίωση ήταν αυτοί που παίρναν την παρακλειφλοζίνη, και οι ασθενείς που εμφάνισαν πάνω από 5% επιδείνωση ήταν αυτοί που παίρναν την πλασέμπα αγωγή. Καλό αποτέλεσμα αυτό. Και βλέπετε ότι αυτό συνεχιζόταν σε βάθος χρόνου, ο μαραθώνιος που λέγαμε, και μάλιστα πάνω από 15% βελτίωση συνεχιζόταν τα ευεργετικά αποτελέσματα της δαπακλειφλοζίνης έναντι της πλασέμπα αγωγής, με πολύ καλό αποτέλεσμα NNT, numbers needed to treat, 17 ανθρώπους δηλαδή να προσεγγίσουμε για να θεραπευτεί, ένας πολύ καλό αποτέλεσμα πραγματικά. Έτσι οι Βρετανοί το έθεσαν πολύ έτσι, σκληρά και λιτά και αυστηρά το τι ευεργετικά αποτέλεσματα έχει η δαπακλειφλοζίνη. Πολύ σύντομα, τι έγινε. Πήρε την έγκρισή του τον Νοέμβριο του 20 για την καρδιακή ανεπάρκεια και ο Μπράουλ πάλι, έτσι με ένα κάπως πομπόδι τίτλο εδώ πέρα, την έβαλε στο ύψος με τις άλλες γνωστές αγωγές για την καρδιακή ανεπάρκεια. Μιλάμε λοιπόν σιγά σιγά για ένα φάρμακο που ξεφεύγει από το διαβήτη και αγγίζει και άλλα σημεία και άλλες επιπλοκές ενός ανθρώπου που δεν έχει διαβήτη. Ποια είναι λοιπόν τα δύο στοιχεία που ο κύριος Μπράουλ συνεχίζει εδώ να λέει για την DAPA HF, ότι το κλάσμα εξωθήσεως ήταν κάτω από 40%, δηλαδή ασθενείς που είχαν πρόβλημα καρδιακές ανεπάρκειας όπως είδαμε, και ότι 55% δεν είχαν ζαχαρόδι διαβήτη. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ένα φάρμακο που ξεκίνησε ως αντιδιαβητικό να εκτείνεται πέρα από το στενό φάσμα της γλυκαιμικής ρύθμισης. Τα είπαμε, η καρδιακή εκείνη όσως και η νεφρική είναι αλληλέδετες. Στα πλαίσια λοιπόν αυτού του μεταβολικού σύμπαντος που ελέγχουμε, και μάλιστα μια πολυεθνική μελέτη παρατήρησε είδε ότι σε ανθρώπους με ζαχαρόδιαβήτη που δεν είχαν συνοσηρότητες, η πρώτη συνοσηρότητα ήταν η χρόνια νεφρική νόσος. Και εμένα εντύπωση μου έκανε, γιατί περίμενα να είναι ξέρω, το εγκεφαλικό επεισόδιο, το έφραγμα κτλ. Σημαντικό, αυξάνει συνεχώς η χρόνια νεφρική νόσος όσο περνάνε τα χρόνια. Βλέπετε, οι στήλες όσο περνάνε τα χρόνια έχουν περισσότερο 3α, 3β και 4 στάδιο χρόνιας νεφρικής νόσου, και φυσικά αυξημένο κίνδυνο θνητότητας, είτε αυτό υπολογίζεται με τη σπηρεματική διήθηση, είτε με το επίπεδο της αλβουμίνης. Έτσι πάμε λοιπόν στην τρίτη από τις μελέτες που προανέφερα, η DAPA CKD, που έχει ως στόχο να μελετήσει τα πιθανά ευεργετικά αποτελέσματα απέναντι στη χρόνια νεφρική νόσο. Βλέπουμε εδώ ότι ξεκινάμε από κακό επίπεδο νεφρικής νόσου, 43% η σπηρεματική δύση κοντά στο γραμμάριο η αλβουμίνη. Πολύ σημαντικό ότι το 32,5% δεν είχε ζαχαροδιαβήτη. Είναι αυτό που λέγαμε, ότι ψάχνουμε φάρμακα που δεν κάνουν μόνο καλό σε αχρό διαβήτη, αλλά και αλλού. Και το 58% η αιτιολογία ήταν μόνο η διαβητική σπηρεματοαναφράθεια, ενώ σπηραματοπάθεια, ενώ το υπόλοιπο ήταν άλλη αιτιολογία. Σπηραματοναφρύτητες,
ισχυμικές, υπαρτασικές κτλ. Αποτελέσματα. 39% βελτίωση στο κύριο σύνθετο τελικό σημείο μελέτης, το οποίο ήταν σύνθετο διατερημένης μείωση πάνω από 50% του GFR, νεφρική νόσος τελικού σταδίου και θάνατος νεφρικής αιτιολογίας ή καρδιαγγειακής αιτιολογίας. Όταν το καρδιαγγειακής το κρύβαμε, τότε τα αποτελέσματα γίνονταν πολύ πιο εντυπωσιακά, 44% υπέρ της δαπακλιφλοζίνης, 29% στη βελτίωση του σύνθετου υλικού σημείου καρδιακιακού θανάτου ή νοσηλεία για καρδιακή ανεπάρκεια και την ολική θνητότητα βελτίωση 31%. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα, εδώ ένα πολύ ενδιαφέρον αποτέλεσμα, κυρία Κυρικλίου, το βλέπει, μπορεί να το σχολιάσει, που αφορά περισσότερους νεφρολόγους, χρόνια αιμοκάθαρση, μεταμόσχευση θάνατος νεφρικής αιτιολογίας, βελτίωση 34%, ενώ η μεταβολή του GFR με αρχική τιμή σε βάθος χρόνου 36 ετών έμεινε σταθερή. Στην αρχή, όχι μόνο για την πλακλιλοζίνη, αλλά για όλους τους αίσθητες διαναστολής, επειδή υπήρχε μια απότομη πτώση στη σπειραματική δύση, υπήρχε μια αμφιβολία ότι ίσως κάνουν κακό στην λειτουργικότητα των νεφρών. Φάνηκε όμως ότι σε βάθος χρόνου αυτό βελτιώνεται και ίσως αυτό έχει να κάνει με τις αλλαγές στη σπειραματική διήθηση, δηλαδή μέσα στο σπείρμα, που πιθανώς είναι και μια από τις συντολογίες που οι αίσθητες διαναστολής έχουν όλες αυτές τις ευεργετικές επιδράσεις. Και μάλιστα αυτό συμβαίνει. Συνεχίζω με την DAPA CKD, ανεξάρτητα αν κάποιος έχει ζάχαρο, δεν έχει, πώς είναι η σπειραματική του διήθηση. Βλέπετε εδώ ασθενείς με διαβήτη, χωρίς διαβήτη για το κύριο τελικό σημείο και μάλιστα αυτοί χωρίς διαβήτη είχαν ακόμα καλύτερο αποτέλεσμα 50%. 50% και σε αυτούς χωρίς διαβήτη στο δευτερεύον το τελικό σημείο, το νεφρολογικό, αν μου επιτρέπετε να το πω έτσι. Και αυτό συνεχιζόταν ανεξάρτητα για όλες τις κατηγορίες, ανεξάρτητα της παρουσίας διαβήτη ή όχι. Και μάλιστα και επίσης ανεξάρτητα της οντολογίας της νεφρικής ανεπάρκειας, βλέπετε και οι σπερματονεφρίτιδες πόσο καλά πήγαν όταν χρησιμοποίησαμε δάπαγλιφλοζίνη και η ολική θνητότητα, βλέπετε η ισχυμική σπειραματοπάθεια, σπερματονεφρίτιδα, πόσο καλύτερα πήγαν τα πράγματα. Καλή ασφάλεια, δεν είχαμε κάποιο στατιστικό σημαντικό σοβαρό, επειδή είναι το σημείο που θα επέβαλε τη διακοπή της μελέτης και οι μελετητές εδώ πέρα, γιατί όντως ευεργετικά αποτελέσματα είχαμε και καλά αποτελέσματα με την Credence, είναι για πρώτη φορά ότι ξεκινάμε από ένα χαμηλότερο GFR, κάτω από το 30-25 αν θυμάστε, 25 ήταν η χαμηλότερη, οι ασθενείς με χαμηλότερη σπειραματική διήθηση και το 32,5% δεν είχαν ζαχαρό διαβήτη. Έτσι λοιπόν, η DAPA CKD ήταν η πρώτη μελέτη νεφρικών εκβάσεων, με όλα αυτά τα εντυπωσιακά αποτελέσματα. Έτσι λοιπόν έχουμε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση από την δαπακλιφλοζίνη σε αυτό το καρδιονεφρομεταβολικό σύνδρομο που ασχολούμαστε τελευταία και γι' αυτό μιλάμε σήμερα. Δεν θα μπορούσα να αναφερθώ και δύο slides στην μελέτη Deliver που τρέχει τώρα, όπου γίνεται η μελέτη όπου μελετάτε είναι η ευεργετική δράση της δαπακλιφλοζίνης για ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια πάνω από 40% και μάλιστα ποια είναι η διαφορετικότητα. Εδώ από, από την ίδια μελέτη, εδώ βλέπουμε όλες τις εργασίες, όλες τις μελέτες που γίνανε, που αφορούσαν όλους αυτούς που είχαν πάνω από 40-45% κλάσμα εξωθήσεως και βλέπετε είναι τα φάρμακα του άξονα ή άλλα φάρμακα που χρησιμοποιούνται για την καρδιακή ανεπάρκεια. Πια και εδώ οι δύο μελέτες αντιδιαβητικών δισκιών που εξετάζουν την καρδιακή ανεπάρκεια. Ποιο είναι το σημαντικό όμως της μελέτης αυτής που μπορεί να δώσει πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα? Ότι για πρώτη φορά έχουμε ασθενείς που θα μελετηθούν με διατηρημένο ή λίγο λεπτομένο κλάσμα εξώθησης. Δηλαδή θα γίνει μελέτη και στο σύνολο των ασθενών, αλλά και σε αυτή την ειδική υποκατηγορία. Και για να έτσι ανοίξει το φάσμα χορήγησης της αποκλειφλοζίνης στην καρδιακή ανεπάρκεια ανεξαρτήτου κλάσματος εξώθησης. Τα πρώτα αποτελέσματα πριν ένα μήνα περίπου, ίσως και λίγο παραπάνω, ήταν πολύ εντυπωσιακά. Αναμένουμε τα τελικά αποτελέσματα, τα πιο επίσημα, τα οποία ίσως θα δώσουν πολύ καλά, θα δώσουν καινούργια αποτελέσματα. Έτσι, η δαπακλιφλοζίνη είναι μια νέα ένδειξη για τη θεραπεία της χρονικής νόσου από το SPC του Νοεμβρίου, εδώ πέρα βλέπουμε. Και μάλιστα αυτό το θέμα με τον νεφρό
και ίσως δοθεί της ευκαιρίας και υπάρξος της ντάπασης CKD απασχόληση και τους Αμερικάνους. Βλέπετε εδώ του 21 οι κατευθύνες οδηγίες με καρδιακή ανεπάρκεια και χρόνια εφικινώσω και πόσο πιο λεπτομέρειες γίνονται φέτος όσον αφορά την προσέγγιση αναλυτικά με τη σπειραματική δίδυση, με την αλβουμίνη, όσον αφορά τη χρόνια νεφρική νόσο. Πιστεύω ότι θα εξελιχθούν και άλλα τα πράγματα. Η Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία προφανώς προκρίνει σε ανθρώπους υψηλού κινδύνου τους HDL2 αναστολής. Εδώ κάτω, άμα δείτε, η δαπαγλυφλοζίνη είναι μέσα σε όλα, σε καρδιακή ανεπάρκεια, χρόνια νεφρική νόσο και ίσως η ντάπα CKD, CKD και Deliver κάνουν ακόμα πιο έντονη την παρουσία της του χρόνου, παραχρόνου, θα δούμε. Έτσι λοιπόν δεν ξέρω αν η δαπαγλυφλοζίνη είναι το εθνικό διαβητικό δισκείο που μπορεί να πληρώσει όλους αυτούς τους όρους. Εσύ θα το κρίνετε αυτό. Εγώ πάντως τελικά δεν θέλω ούτε σπρίντερ ούτε μαραθωνοδρόμο, θέλω δεκαθλητή. Ταυτόχρονη καλή αποτελεσματικότητα σε πολλούς τομείς. Έτσι πλέον δεν μιλάμε για μια εξέλιξη, μιλάμε για μια επανάσταση, ιατρική επανάσταση. Ελπίζω να μείνουμε με κύριε Καραπέρη και έτσι μετά το Σεπτέμβριο. Χλωμό το βρίσκω. Καλά μπάνια. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν τα στοιχεία εντυπωσιακά από τις μελέτες. Αν κανείς θέλει να ρωτήσει κάτι τον κύριο Ψάλα μπορεί τώρα να το ρωτήσει. Αλλιώς να σου πες. Γιατί εκείνο, απλώς μία σημείωση θέλω να κάνω που είπαμε ότι δεν ξέραμε ότι έχουν τόση νεφρική βλάβη σε εμάς, είναι απλούστατα διότι δεν μετρούσαμε με το GFR, έτσι. Παλαιότερα μία κρεατινίνη μας αρκούσαν και νομίζουμε ότι κάτι κάνουμε. Τώρα αν αρχίσαμε και βλέπαμε το GFR και τη μικρολοχοματίνη, άρχισαν τα πράγματα να διαφέρουν και σε εμάς και να αλλάζει και το δικό μας μυαλό, έτσι. Και αυτό πάλι σε συνεργασία με τους νεφρολόγους που είχαμε μια ειδική συνεργασία. Άρα ήταν δίπλα μας ο άρρωστος, αλλά εμείς δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε το τι πρόβλημα είχε ο άρρωστος και ανάλογο ήταν η περίπτωση με τα στάδια κατά νύχα της καρδιακής ανεπάρκειας. Έτσι. Άρα υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Δεν το ζούμε τώρα. Τώρα το ανακαλύψαμε παραπάνω. Άλλος κανείς να ρωτήσει μια παρατήρηση, τίποτα. Κύριος Τσιάντας. Μιχάλη, καταρχήν συγχαρητήρια για την πολύ ωραία και εμπεριστατωμένη ομιλία. Εγώ θα ήθελα να σημειώσω ότι κάθε φορά που ακούω τις ομιλίες για αυτή την κατηγορία των φαρμάκων πραγματικά εκπλήσωμαι θετικά. Είναι φάρμακα η SGLT2 και η δαπαγλυφλοζίνη που ξεκίνησαν ως αντιυπεργλυκαιμικά πριν από μερικά χρόνια, αλλά με πολλά πλεονεκτήματα, ως ιδανικά αντιπεριγλυκαιμικά, χωρίς υπογλυκαιμίες, με μείωση του σωματικού βάρους, με μείωση της αρτηριακής πίεσης και σύν το χρόνο μας εκπλήσουν συνεχώς θετικά, βγάζουν όλο και καινούργια πράγματα. Βλέπουμε εδώ ότι μειώνουν επιπλοκές στο σαχαρώδη διαβήτη που πριν μερικά χρόνια δεν ξέραμε πώς να τις αντιμετωπίσουμε παρά μόνο με την καλή γλυκαιμική ρύθμιση. Πραγματικά είναι εντυπωσιακά αυτά τα αποτελέσματα και πιστεύω ότι στον χρόνο θα κατακτήσουν όλο και περισσότερο έδαφος στους αλγορίθμους η κατηγορία αυτή των SGLT2. Θα ήθελα μόνο λίγο, αν μπορείς, να μας αποσαφηνίσεις τη χορήγηση της δαπαγλυφλοζίνης στην καθημερινή κλινική πράξη σε σχέση με το GFR. Ας πούμε, στο σαχαρώδη διαβήτη, μέχρι ποιο GFR μπορούμε να τη δώσουμε? Πάνω από 25 μέλη ένα λεπτό. Στο σαχαρώδη διαβήτη. Ναι. Στην καρδιακή ανεπάρκεια υπάρχει κάποια διαφοροποίηση? Όχι, δεν νομίζω. Κανείς άλλος? Και να συμπληρώσω στον κύριο Τσιάντα ότι νομίζω ότι η μελέτη των SGLT2 και των GLP-1 είναι αυτή που ανέδειξε και αυτό το καρδιονεφρομεταβολικό σύνδρομο για περαιτέρω μελέτη. Δηλαδή είναι αλληλοτροφοδοτούμενα κτλ. Δηλαδή όσο το μελετάμε, τόσο ανακαλύπτουμε. Ασφαλώς. Και στοχεύουμε εκεί. Και εγώ θα έλεγα ότι η κατηγορία των SGLT2 μας έδειξε πολλά περισσότερα πράγματα. Λένε, γι' αυτό και βλέπουμε ότι στον αλγόριθμο έχουν. Ναι, έτσι, ναι. Είναι και η καρδιακή ανεπάρκεια και χρόνια νεφρική. Το κάνουμε ακόμα πιο τέτοιο για την νεφρική, ναι, προστασία. Για τη χρόνια νεφρική νόσο, τα GLP είναι, ναι, λιγότερα. Ναι. Ναι. Να πούμε λιγότερα. Θα δούμε. Ακριβώς. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Ευχαριστώ πολύ. Άλλος κανείς και μία ερώτηση? Μιχαλή, αν θέλαμε να συγκρίνουμε τις δύο κατηγορίες, γιατί θυμάμαι έχεις κάνει μια ανασκόπηση και δημοσιεύθηκε στο Ιπποκράτη. Μας λένε ότι άμα έχει καρδιακό πρόβλημα θα δώσετε ή GLP-1 ή τους αναστολείς του διάβολου τρίου. Εμείς πού θα προτιμούσαμε
τους αναστολίστες της απορρόφησης συνεδρίου και πού θα προτιμούσαμε τους τσίλους, για να τα βάλουμε σε μια σειρά. Την ανασκόπηση αυτή κάναμε μαζί καταρχάς το 2012, όπου είχαμε γράψει ένα ρεβιό του GLP-1 και λέγαμε για τις πλειοτροπικές δράσεις και λέγαμε και για την καρδιακή ανεπάρκεια σύμφωνα με τότε δεδομένα. Και φαινόταν ότι στην αφετηρία, γι' αυτό έβαλα και το σπρίντερ, ας πούμε, και το μαραθώνιο κτλ., ότι οι GLP-1 είχαν ίσως καλύτερη προοπτική στο να χορηγούνται. Φάνηκε όμως ότι αυτό το θέμα της γλυκοζουρίας, της νατριούρησης κτλ. Βελτιώνει ακόμα περισσότερο το θέμα της καρδιακής ανεπάρκειας, αποφορτίζει το μάζεμα των υγρών και ίσως νομίζω, δεν ξέρω όλες τις γνώμες συνεδρικτές, μάλλον πρέπει να ξεκινάμε για αυτούς που έκαναν και πάρκα με SLG2. Δηλαδή, ίσως είναι, και δεν ξέρω σε επόμενες κατευθύνσεις οδηγίες, μπορεί να μπει και πολύ σκληρή οδηγία για αυτό το πράγμα. Τελευταία διάβασα πριν κάποια εβδομάδα ένα review ότι συζητώνται ίσως να μπουν και σε αυτό το σημείο σε υψώσεις μετφορμίνης, δηλαδή. Το οποίο είναι φοβερό, ας πούμε. Να είναι προ. Ομολογουμένως, δεν υπάρχουν head-to-head μελέτες, δηλαδή το GLP-1 με τους αναστολείς της απορρόφησης των νατριών και της γλυκόζης δεν υπάρχουν, αλλά από αυτές τις μελέτες που έχουμε είναι καλά σχεδιασμένες. Φαίνεται ότι πιο καλή δράση το GLP-2 αναστολέων σε νεφρική βλάβη και καρδιακή ανεπάρκεια. Αργότερα σε αθυροθρόμβωση γενικότερα είχαμε το GLP-1 και έτσι λίγο πρέπει να το ξέρουμε αυτό. Νομίζω ότι είναι το μόνο αντιδιαβητικό δισκείο που έχει ένδειξη να χορηγεί σε χρόνια νεφρική νόσο. Δεν υπήρχε παρά να θυμηθείτε. Για χρόνια νεφρική νόσο. Ξέρω εγώ, είχαμε μεν που μπορούσαμε να τα χορηγήσουμε, αλλά τα χορηγήσαμε για να, σε χρόνια νεφρική νόσο μέχρι να σωρισμένο σημείο, για να μην κάνουμε κακό. Ενώ εδώ το χορηγούμε μέχρι 25 μέλη, αυτό που λέει, για να κάνουμε και καλό. Αυτή είναι η διαφορά. Κύριε Κυρικλίδου, με υποχαίρουμε. Ναι, έτσι. Σε αρρώστους σε υποκατάσταση νεφρικής λειτουργίας. Το Τζανούβια έχει πάρει στην Αμερική το μικρό, βέβαια. Έχει πάρει ένδειξη από τον FDA και στους αρρώστους τελικού σταδίου. Θέλω να πω, υπάρχουν και άλλα δισκεία που δίνονται στη χρόνια νεφρική νόσο σε προχωρημένα στάδια, αλλά αυτή η δράση στο καρδιαγγειακό την έχουν μάλλον μόνο αυτή τη κατηγορία στα φάρμακα. Εδώ έχουμε δηλαδή όχι μόνο ότι μπορούμε να το δώσουμε δυνατότητα, αλλά να πάρουμε και τα ωφέλη. Παίρνουμε και όφελος, έτσι. Στις πλειοτροπικές δράσεις που έχει στα όργανα στόχους. Ναι, έτσι. Ας το και, πούμε. Και να συμπληρώσω ότι οι μελέτες του DPFOR για κάποιο λόγο που δεν ξέρω έχουν πιο νέους ασθενείς. Οι SLD2 έχουν σχεδιαστεί με πιο μεγάλο πληθυσμό. Αν λέει κάτι αυτό. Ναι. Την εξέλιξη. Αλλά αν μιλάμε για GFR και χρόνια νεφρική νόσο και τελικά στάδια, έχει και άλλα φάρμακα που δίνονται. Ναι. Μέχρι και σε υποκαταστάσεις. Θυμάμαι τότε που τα κάναμε, τότε που τα δίναμε. Εδώ, ναι, επαναλαμβάνω αυτό με που ότι έχουμε και όφελος. Έτσι. Ναι, έχουμε, έχουμε και όφελος. Στα όργανα στόχους, κυρίως το καρδιαγγειακό. Και γλιτώνουμε και θανάτους, έτσι δεν είναι. Μα τα πρώτη αιτία θανάτους και στους αρρώστους με χρόνια νεφρική νόσο και σε αυτούς που είναι σε υποκατάσταση είναι τα καρδιαγγειακά. Τα καρδιαγγειακά. Ναι. Και καρδιακή ανεπάρκεια. Νομίζω ότι μια καλή παρατήρηση έτσι όλοι μας βοηθάει αυτό το πράγμα να ξεκαθαρίσουμε μέσα μας το τι γίνεται και τι περιμένεις από ένα. Από ένα φάρμακο, δεν ξέρω αν υπάρχει άλλη. Και αυτό, αυτό που. Να συμπληρώσω μόνο κάτι. Αυτό που υπόθηκε από τον Μιχάλη ότι σταδιακά θα κερδίσουν τη θέση της μετφορμίνης, ουσιαστικά στην καρδιακή ανεπάρκεια είναι ισοϊψός με τη μετφορμίνη. Τη στιγμή που η οδηγία είναι μετφορμίνη και ανεξάρτητα από την τιμή της γλυκοζηλιωμένης, SGLT2. Αυτό τι λέει. Ναι. Ενώ παλιότερα θυμάστε ότι αν δεν επιτυγχανόταν η γλυκαιμική ρύθμιση τότε. Ναι. Είναι πολύ σωστή η επισήμεση αυτή. Και νομίζω ότι όλα αυτά, επαναλαμβάνω για να κλείσουμε, πέρασε η ώρα, υπήρχαν. Εμείς δεν τα βλέπαμε, διότι δεν είχαμε κάτι να κάνουμε. Τώρα πιστεύω έχουμε κάτι να κάνουμε και αν θα πάνε καλά τα πράγματα, ο καιρός θα το δείξει.
Ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω πρέπει να συνεχίσετε το πρόγραμμα. Ευχαριστώ όλους σας.